Φοβέ. Ένα μικρό διήγημα του Μανάδη Γιώργου. Φοβέ. Και ας προστάτευε με καφέ κολλητική ταινία κάθε πιθανό σημείο εισόδου κατσαρίδων. Αν απομακρυνόταν από κάτι συνεχώς, ο Ουαλίτες Μάσα ήταν ο χειμώνας. Με οτιδήποτε κόστος και αν αυτό συνεπάγονταν. Το περσινό είχε πέσει από τις σκάλες της Έφης, αποκτώντας ως φέτος ένα μόνιμο τράβηγμα στη δεξιά μεσομεριά του. Πρόπερση μέτραγε μέρες για την άφιξη του ήλιου, προσθέτοντας στο δέρμα του φωλίδες πάνω φωλίδων. Το συμπέρασμα, η βαθιά χαραγμένη γνώση πως ό,τι μετριέται δεν περνάει. Μα φέτος επιχείρησε την αλλαγή και παρότι παραδοσιακά οι άνθρωποι, αυτοί που απεύχονται το χειμώνα δηλαδή, αποδημούν νότια, αυτός τράβηξε στο βορρά. Το πρώτο πράγμα που αντίκρισε στο νησί, στη κοινότητα των ψαράδων, τη χτισμένη κάτω από τη γέφυρα, να καίνε σκουπίδια σε Θράκης. Μύριζε κρέας ψημένο και αυτό το τράβηξε. Είχε μια ιδιαίτερη σχέση με το φαγητό, ανακλώμενη ευθέως και αντιστρόφως με την αντίληψη του περισσώματος. Άλλοτε απήχε για ολόκληρες μέρες και άλλοτε καταφρόχθησε απίστευτες ποσότητες. Ασχέτως που μόνο στη δεύτερη φάση τον ετύχαναν οι φίλοι του. Κατέβηκε τις σκάλες χαιρετώντας το κουβουκλωμένο φρουρό Παύλα Ξεναγώ. Και αυτός, πέρα του χειμώνα, είχε έρθει να προσθεθεί στη μάζα των σκλάβων του δημοσίου. Πεντάμινα σου λέει. Ακούπησε το σάκο αντίτα σε μια βάρκα, ξεγυμνώθηκε και βούτυξε στα ημιπαγωμένα νερά. Μια μικρή βάρκα postcard και ίσως γκέι σλάς παιδόφιλος βαρκάρης της τον παρατηρούσαν με κιάλια. Δεν τον ένιαξε και πολύ. Λίγο κολακεύτηκε και έστριψε τον λίγο πλαδαρό κόλλο του. «Έφτασε», είπε.